Ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι πάντοτε ξεχωριστό, ακόμα και αν τα δεδομένα ξεκάθαρα είναι τούτη τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον θεωρητικά υπέρ των γηπεδούχων. Αν το δούμε διαφορετικά, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να κάνει ορισμένες μικρές ή και μεγαλύτερες υπερβάσεις προκειμένου να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στο μεγάλο του αντίπαλο. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι τα δεδομένα για το φαβόρι. Οι Ερυθρόλευκοι άφησαν πίσω την ήττα από την Άλμπα στη Γερμανία, επιστράτευσαν την φοβερή και τρομερή τους άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο στη Λιθουανία και επί της ουσίας αυτό το 20 λεπτό είναι και ο οδηγός τους απέναντι στους πράσινους. Σκληρή άμυνα, καλή επικοινωνία, εξαιρετική λειτουργία στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα και από εκεί και πέρα ξεκάθαρο σημάδεμα των αδυναμιών του αντιπάλου στο 5 εναντίον 5. Ένας Ολυμπιακός πλήρης, ένας Ολυμπιακός που έχει 5 νίκες στα τελευταία 6 παιχνίδια, ένας Ολυμπιακός που αν το δούμε λίγο πιο σφαιρικά έχει και την ποιότητα και τη συνοχή να κερδίσει κάτω από όλες τις συνθήκες. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι, όπως λέγαμε και πριν, για να είναι ανταγωνιστικοί πρέπει να κάνουν ορισμένα πράγματα σχεδόν στην εντέλεια. Ας πούμε τα πιο βασικά από αυτά. Να ελέγξουν τον ρυθμό. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει τρόπος αυτή τη στιγμή, ειδικά εκτός έδρας, ο Παναθηναϊκός να φανεί ανταγωνιστικός σε ένα παιχνίδι με ανοιχτό ρυθμό. Θέλει ελεγχόμενο τέμπο, θέλει αυτός να βρει, να φτιάξει αν προτιμάτε τις ευκαιρίες για transition εκεί ακριβώς που τον βολεύει και την ίδια στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να σουτάρει πάρα πολύ καλά από μακριά. Δείτε τι συμβαίνει, είναι ενδεικτικό όσον συζητάμε, στα 3 τελευταία παιχνίδια που οι πράσινοι πήραν το αποτέλεσμα που ήθελαν. Νίκησαν τον Ερυθρό Αστέρα, δέχτηκαν 73 πόντους, λέγαμε για ελεγχόμενο ρυθμό, 7 στα 20 τρίποντα στην επίθεση. Βιλερμπάν, 63 πόντοι παθητικό, 10 στα 24 τρίποντα. Μπασκόνια, 63 πόντοι παθητικό, ξανά 8 στα 18 τρίποντα. Μια φορά λοιπόν δέχτηκαν πάνω από 70 σε αυτές τις τρεις νίκες και συνολικά το ποσοστό του στα τρίποντα σε αυτά τα τρία παιχνίδια είναι 40,3%. 25 στα 62. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ποιο είναι το μοτίβο για τους πράσινους. Βεβαίως άλλο να το λες και άλλο να το κάνεις απέναντι σε μια ομάδα με τη δυναμική που έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Αν πρέπει να εστιάσουμε σε έναν παίκτη για να προσπαθήσει τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός να επιτύχει αυτά που συζητάμε, τότε αυτός δεν είναι άλλος από τον Αντωνίτσι. Σημειώστε, στα τελευταία 12 παιχνίδια μόλις μία φορά μονοψήφιος και βεβαίως είναι ο παίκτης που πάντοτε στα δύσκολα θα πάρει την ευθύνη, το είδαμε άλλωστε και στο κύπελο που δεν μετρά μέσα σε αυτό το πακέτο των παιχνιδιών. Η τελευταία φορά που έμεινε μονοψήφιο στο σκοράρισμα ήταν πριν από 2 μήνες, στις 12 πρώτο. Συνέπεια, ποιότητα, αλλά ξαναλέμε, απέναντι σε μια ομάδα που αυτή τη στιγμή φαντάζει φαβορή, ακόμα και για την τρίτη θέση στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας, δεν αρκεί να κάνεις καλά ένα ή δύο πράγματα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει τον πρώτο λόγο, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να βάλει 2-3 πράγματα στη σειρά προκειμένου να εξαντλήσει τα περιθώρια να φανεί ανταγωνιστικός μέχρι το τέλος.